12 ύποπτα υποστατικά έγιναν φύλο και φτερό χθες βράδυ από τις αρχές ασφαλείας μετά από τη δικαστική αποκάλυψη ηλεκτρονικών διευθύνσεων των διακομιστών, μέσω των οποίων φαίνεται ότι παίχτηκαν τεράστια ποσά σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και συγκεκριμένα σε πρόσφατα παιχνίδια κυπέλου και πρωταθλήματος. Στους τελευταίους μήνες έχουν γίνει 2 καταγγελίες για 2 προσεννοημένους αγώνες. Στάθηκαν κάποια στοιχεία τόσο από την UEFA όσο και από την COF. Τα στοιχεία αυτά έχουν αξιολογηθεί από την αστυνομία και χθες έχει γίνει μια επιχείρηση πολύ καλά οργανωμένη. Έγιναν 12 διαφορετικές έρευνες σε 3 διαφορετικές επαρχίες. Κατά κύριο λόγο στην πλειοψηφία ήταν στη Λευκοσία, 9 στη Λευκοσία, 9 στη Λεμεσόν και 2 στην Αμόχωστο και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός τεκμηρίων. Σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, φαίνεται εκ πρώτης όψεως να προκύπτει υπόθεση παράνομων στοιχημάτων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς στους 2 συγκεκριμένους αγώνες παρατηρήθηκε μη δικαιολογημένη στοιχηματική κίνηση, ενώ τα ίδια πρόσωπα φέρονται να στοιχηματίζουν συνεχώς μεγάλα ποσά. Όλα αυτά τα τεκμήρια τα οποία βρίσκονται στη διάθεση μας θα εξεταστούν και αξιολογηθούν από τους ειδικούς και ευελπιστούμε ότι θα εξασφαλίσουν μαρτυρία. Σίγουρα τέτοιες υποθέσεις δεν λέω ότι είναι εύκολο να αποδειχθούν, ωστόσο εμείς δεν καταθέτουμε τα όπλα. Οι προσπάθειες θα είναι συνεχείς με γνώμονα, με αποκλειστικό στόχο να προσάγονται οι όποιοι ένοχοι ενώπιον της δικαιοσύνης. Η μαρτυρία η οποία θα προκύψει από αυτά τα τεκμήρια, σημείωσε ο αρχηγός, θα αξιολογηθεί και ενεργώντας πάντα μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας, η δύναμη θα κάνει ό,τι είναι εφικτό, ώστε όλοι οι ένοχοι, όσοι έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα, να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.